Μέχρι την Περιφερειακή Διεύθυνση έφτασε περιστατικό που συνέβη σε Δημοτικό Σχολείο της Αχαΐας. Σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, δασκάλα τιμώρησε τους μαθητές της γιατί κάποιοι εξ αυτών προχθές της έβαλαν κόλλα στην καρέκλα με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα ρούχα της. Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο Διευθυντής του Σχολείου και ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Πασάς. Η δασκάλα χθες, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία των γονέων, είπε στα παιδιά της τάξης ότι δεν θα πάρουν το κολατσιό που προσφέρεται από τη Μητρόπολη Πατρών για τιμωρία. Τόσο ο κύριος Πασάς, όσο και ο διευθυντής, μετέφεραν ότι η δασκάλα δεν τους έδωσε το κολατσιό στο πρώτο διάλειμμα και τους το έδωσε στο τρίτο. Μπορεί να ενέχει μια υπερβολή η απόφαση αυτή, όμως εκτιμώ ότι δεν ήταν τόσο σοβαρό γιατί στο μεταξύ μπορεί μερικά παιδιά να είχαν φάει το δικό τους κολατσιό που φέρνουν από το σπίτι ή παίρνουν από το κηλικείο, δήλωσε ο κύριος Πασάς. Μιλώντας ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, είπε ότι το κολατσιό διανεμήθηκε κανονικά στην τάξη στο τρίτο διάλειμμα. Επίσης, σύμφωνα με τον κύριο Πασά, την Τρίτη θα βρεθεί στο συγκεκριμένο σχολείο σχολικός σύμβουλος της περιφέρειας. Ερωτηθείς αν η επίσκεψη έχει να κάνει με το περιστατικό, ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο σχολείο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθεί και το εν λόγω περιστατικό. Φρέσκι, γευστική, τραγανή, υγιεινή, ελληνική. Είναι η ξηρή καρπή από τον Σιδέρη. Σιδέρης, ξηρή καρπή παραγωγής μας, πλούσιοι σε ενέργεια και διατροφική αξία. Αποξηραμένα φρούτα και καφέδες από όλο τον κόσμο. Διάθεση χοντρική λιανική. Σιδέρης, Ρήγα Φεραίου 30 και Ζαΐμι, Κορίνθου 83 και Κιλκής.